Ούτε με το σταγονόμετρο πλέον δεν βρίσκουν αρκετοί πολίτες και δι' υπάσχοντες από χρόνια νοσήματα τα φάρμακά τους στο Ρέθυμνο, καθώς οι όποιες γνωστές ελλείψεις παρατηρούνταν στην αγορά το καλοκαίρι, τώρα γιγαντώθηκαν. Λίγο η πανδημία, λίγο οι συνέπειες του πολέμου και λίγο οι οδυνηρές οικονομικές συνέπειες της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης οδηγούν στο σημείο να μην υπάρχουν πλέον στα ράφια των φαρμακείων όχι μόνο φαρμακευτικά σκευάσματα πρότυπα ή γενώσιμα για χρόνια νοσήματα, αλλά ούτε και κάποια παυσίπονα ευρείας κατανάλωσης. Υπάρχει πρόβλημα σε κάποια φάρμακα στην παραγωγή τους, υπάρχει πρόβλημα στην συσκευασία τους, σε υλικά συσκευασίας τους, υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία. Δεν είναι πλέον έλλειψη μόνο το κομμάτι με αιτιολογία της εξαγωγής των φαρμάκων που ήταν σταθερά το πρόβλημά μας λόγω των χαμηλότερων τιμών που είχαμε πανευρωπαϊκά. Τώρα προστέθηκαν και έξτρα λόγοι οι οποίοι το έκαναν να γιγαντωθεί σαν συνθήκη. Και ενώ η κατάσταση είναι χαοτική, ασθενείς και φαρμακοποιοί δίνουν καθημερινή μάχη με τις λίστες αναμονής με άγνωστο όμως χρονοδιάγραμμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα Ρεθυμνιώτη, που αναζητά συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα σε όλη την Κρήτη και ακόμα δεν έχει βρεθεί. Πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό με συμπολίτη μας, ο οποίος αναζητά ένα φάρμακο το οποίο δεν υπήρχε, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε να το αναζητήσουμε και σε Ρέθυμνο και σε Χανιά και σε Ηράκλειο. Ο άνθρωπος προσπαθεί να μιλήσει με το θεράποντα γιατρό προκειμένου να αλλάχτεί η αγωγή για άτομα της οικογένειάς του, το οποίο βρίσκεται σε ανάγκη. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε ούτε ένα κουτί. Σε εσάς έχει τύχει? Τώρα δεν μας έχει τύχει. Αισθάνεστε τυχαίροι με αυτά που ακούτε? Τυχαίροι, να τα παίρνουμε τώρα. Τυχαίροι. Τώρα κάποια άλλα μπορεί να μην υπάρχουν, δεν το ξέρω. Στην παρούσα φάση σε έλλειψη βρίσκονται αντιπυκτικά σκευάσματα, φάρμακα για καρδιοπάθειες, για διαβήτη, για οφθαλμολογικά προβλήματα, για νευρολογικές παθήσεις, αντιβιωτικά για μικρούς και μεγάλους, αλλά ακόμα και κάποια παιδικά εμβόλια. Και ευνηδιαζόμαστε διότι στέλνουμε τα φύλλα παραγγελιών μας είτε προς τις φαρμακαποθήκες μας είτε προς τις εταιρείες, λαμβάνοντας την απάντηση είτε δεν θα λάβετε, είτε θα λάβετε πολύ μικρότερη ποσότητα από αυτή που χρειάζεται για να καλύψετε τις ανάγκες των ασθενών. Κάτι το οποίο μας βάζει για εμάς το να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα προκριθούμε σε αυτή τη συνθήκη. Πάντως, όπως τονίζουν οι ρυθμιώτες φαρμακοποιοί, η σημερινή πρωτόγνωρη εικόνα στην αγορά δεν πλησιάζει καν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου τουλάχιστον οι ασθενείς μπορούσαν έστω να ελάξουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και όχι να αναγκάζονται ακόμα και να τη διακόψουν.